Έτοιμος να δώσει τη μάχη του Σταυρού στις εθνικές εκλογές στις 7 Ιουλίου είναι ο Φάνης Παπάς. Ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι υποψήφιος βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο δυνατόν συμμετέχουμε νέα άτομα στην προσπάθεια και στα κοινά, τότε κάτι καλύτερο θα γίνει. Και δεν έχει να κάνει το νέος μόνο με την ηλικία, αλλά νέος και με την ενασχόληση, με οποιαδήποτε είναι αυτή. Διότι θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να νικήσουμε είναι πρέπει να προσπεράσουμε τη συνήθεια. Γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει με πολύ μεγάλη ευκολία να κριτικάρουμε αυτούς που μας εκπροσωπούν, από την άλλη όμως αδυνατούμε να πάρουμε την απόφασή μας και να εκτεθούμε και να συμμετάσχουμε στα κοινά, όποια και αν είναι αυτά. Ο κύριος Παπάς πιστεύει ότι η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει από τον πρωτογενή τομέα, άλλωστε ο ίδιος διατηρεί επιχείρηση και γνωρίζει τα της αγοράς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε δράσεις και ενέργειες τέτοιες, έτσι ώστε όλος αυτός ο κόσμος που προσπαθεί, είτε ως εργάτης, είτε ως ένας επιχειρηματίας, μικρομεσαίος επιχειρηματίας, γιατί οι επιχειρηματίες πλέον είναι και ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος, δεν είναι μια ειδική κατηγορία. Δυστυχώς και ούτε αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν να μην πηγαίνουν καλά με τις αγροτικές τους καλλιέργειες, με την κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση και περιμένουν από το κράτος κάθε φορά να δώσει μια επιδότηση για να καλύψει το υπόλοιπο της ζημιάς. Εμείς θέλουμε υγιείς επιχειρήσεις και γενικότερα να δώσουμε τη δυναμική αυτή που χρειάζεται. Να δώσουμε δηλαδή την πραγματική αξία των παραγόμενων προϊόντων, να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα παραγόμενα προϊόντα με την ελληνική κοινωνία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και εμείς ως Έλληνες πολίτες τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμασταν σε καλή οικονομική κατάσταση ως χώρα, τα ελληνικά προϊόντα τα είχαμε ως δεύτερη μοίρα. Στόχος του κυρίου Παπά είναι ο συνδυασμός του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, έτσι ώστε να δοθεί απαιτούμενη προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να συνδυάσουμε τα παραγόμενα προϊόντα και με τον τουρισμό, έτσι ώστε τα προϊόντα που διατίθονται στους χώρους εστίασης, είτε λέγονται εστιατόρια είτε λέγονται ξενοδοχεία, να προέρχονται μέσα από τη δικιά μας γη. Και βλέπουμε, και μου επιτρέπετε, ενώ τα προϊόντα μας αυτή τη στιγμή διαπρέπουν στο εξωτερικό, σε όλες τις διεθνείς αγορές έχουν μπει στα καλύτερα ράφια στον κόσμο και αυτό θα προσπαθήσω, ό,τι έκανα και ως αντιπεριφερειάρχης, θα προσπαθήσω να το συνεχίσω και από οποιαδήποτε θέση αν έχω την επόμενη μέρα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως να δώσουμε την πραγματική προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων και βλέπετε εμένα στο πρωτογενή τομέα και όχι να χάνετε κάνοντας εξαγωγές χίδιν ποσότητες, οι οποίες ουσιαστικά χάνουμε την προστιθέμενη αξία που έχει να κάνει αυτήν με τη μεταποίηση και την τελική ελληνική ετικέτα. Ο Φάνης Παπάς πιστεύει στην αποκέντρωση και γι' αυτό το λόγο έχει επιλέξει να ζει ο ίδιος και η πολυμελής του οικογένεια μόνιμα στο Σοχό. Εγώ ίδιος προσωπικά έχω αποφασίσει να ζω με την οικογένειά μου, με τα παιδιά μου, μια πολυμελή οικογένεια με τα 4 παιδάκια, να ζούμε στην επαρχία, να ζούμε στο Σοχό. Έχω μια επιχείρηση στο πρωτογενή τομέα, μια μεταποιητική επιχείρηση, μπορώ να καταλάβω την αγωνία όλων αυτών των πολιτών και κυρίως, εάν θέλουμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα της Ελλάδας και θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, η ανάπτυξη έχει να κάνει με την ψυχολογία. Η οικονομία λειτουργεί με βάση ψυχολογίας. Βλέπετε ότι με τις ευρωεκλογές και μόνο με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, οι αγορές πόσο θετικά λειτουργήσανε. Άρα, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θέλει μια κυβέρνηση που θα μιλήσει με λόγο ορθό, που θα μιλήσει στην πραγματικότητα, θα ασχοληθεί με την πραγματική οικονομία και δεν θα προσπαθήσει να κάνει ομάδες πολιτών να είναι δεσμευμένες από ποιες αποφάσεις θα πάρει η κυβέρνηση κάθε 5 μήνες, κάθε 6 μήνες και κάθε 3. Ο Φάνης Παπάς έχει περάσει από όλους τους βαθμούς της αυτοδιοίκησης. Το 2002 εκλέχθηκε πρώτος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Σοχού σε ηλικία 24 ετών. Το 2007 εκλέχθηκε δήμαρχος Σοχού σε ηλικία 29 ετών. Το διάστημα 2011-2019 ήταν περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από το 2013 έως το 2018 διατέλεσε αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.